Όπως είπαμε και από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στα Τέμπη, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφραστεί η απέραντη θλίψη αλλά και τα συλληπιτήρια στους συγγενείς των αθώων αυτών θυμάτων της μεγάλης τραγωδίας, η οποία τραγωδία δεν είναι ούτε ατύχημα ούτε δυστύχημα αλλά ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες τόσο για τη σημερινή κυβέρνηση όσο και στις προηγούμενες κυβερνήσεις για την κατάσταση των σιδηροδρομικών γραμμών με την πολιτική που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, τις οποίες καλείται να πληρώσει για ακόμα μια φορά ο λαός μας, αυτή τη φορά όμως μετρώντας νεκρούς. Και με την ευκαιρία θα θέλαμε και από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε όλους όσους συνέβαλαν, υγειονομικούς, πυροσβέστες, διασωστικά συνεργεία, όλους τέλος πάντων όσους συνέβαλαν αφενός μεν στην περισυλλογή των αθώων θυμάτων, αφετέρου στην γρήγορη και έγκαιρη αντιμετώπιση των τραυματιών που διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Παράλληλα, θεωρώ και είμαι περήφανος για τη Λάρισα, για τους χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαποσχολούμενους, τους μαθητές, τους φοιτητές, που στην πόλη μου, στην πόλη μας, από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με τη συγκλονιστική συμμετοχή στην αιμοδοσία που οργάνωσαν τα νοσοκομεία της πόλης. Και παράλληλα εξέφρασαν τη θλίψη και την οργή τους με τις τεράστιες σε όγκο κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο στη Λάρισα αλλά σε όλη την Ελλάδα μετά το δυστύχημα, διεκδικώντας να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Και ακριβώς αυτό λέμε, ότι οι νέοι και οι νέες δεν πρέπει να πνίξουν την οργή τους που νιώθουν σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έχει φέρει θρήνο σε δεκάδες οικογένειες και δάκρυα σε όλο τον εργαζόμενο λαό, αλλά η θλίψη και η οργή να γίνει οργάνωση και αγώνας, σύγκρουση με την πολιτική και το κράτος που αφήνουν απροστάτευτο το λαό, επειδή προστατεύουν τα κέρδη των ομίλων. Είναι ζήτημα λοιπόν ζωής και θανάτου, αλλά και το μεγαλύτερο χρέος σε όσους σκοτώθηκαν άδικα στο έγκλημα των Τεμπών. Και ερχόμαστε στα του νομοσχεδίου. Θα μιλήσουμε για το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά το Ογκολογικό Κέντρο Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη, το Ελπίδα. Τώρα, η νομική μορφή, η μορφή που επιλέγεται, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι κεραυνός συνεθρία. Έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχο άλλων πολιτικών που εφαρμόστηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δημιουργία ή τη μετατροπή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και φυσικά όλα ακουμπάει και αυτό πάνω στην πολιτική που εφαρμόζεται και διαμορφώνει τις δημόσιες μονάδες υγείας ως αυτοχρηματοδοτούμενες οικονομικές μονάδες. Έτσι λοιπόν μπορεί στον τίτλο, αν θέλετε στην επιγραφή, να υπάρχει η λέξη δημόσιο, όμως λειτουργούν και θα λειτουργούν με τους κανόνες της επιχειρηματικότητας και με πλήρη εμπορευματοποίηση των εργασιών τους. Αυτό εξάλλου υπαγορεύεται από τη βασική πολιτική κατεύθυνση όλων των αστικών κομμάτων για τον δραστικό περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης των δημοσίων μονάδων υγείας. Μονάδες λοιπόν, οι οποίες προκειμένου να είναι βιώσιμες, θα πρέπει αφενός με να περιορίζουν τις δαπάνες λειτουργία τους στη βάση κόστους ωφέλους και αφετέρου να επιδιώκουν την αύξηση των εσόδων τους από τις παντός είδους πωλήσεις των εργασιών τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση χωράει και η πολιτική μείωση του κόστους εργασίας, δηλαδή λιγότερο και πιο ευέλικτο εργατικό δυναμικό, επιστημονικό, ελαστικά εργαζόμενοι, ευέλικτος χρόνος εργασίας, διεύρυνση των εργασιών που αποφέρουν έσοδα, δείτε απογευματινά ιατρία και χειρουργία, άμεσα και εξ ολοκλήρου, είτε άμεσα ή και εξ ολοκλήρου από την πληρωμή των ασθενών. Επιλογή επίσης ανάπτυξης αυτών των τμήματων εργαστηρίων που υπόσχονται ή που θα αυξάνουν τα έσοδά τους και ταυτόχρονα υποβάθμιση αυτών που δεν αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια ως παραγωγικά. Αυτό είναι το μοντέλο της βιωσιμότητας
και για τις μονάδες υγείας. Συνεπώς, τι αλλαγή έχουμε? Τι νεοκομίζει δηλαδή το νομοσχέδιο? Ότι αυτή η καθόλου νέα μορφή δεν είναι, όπως είπαμε, έρχεται από τα παλιά. Σε συνέχεια, τι εγγυάται? Εγγυάται την ευελιξία που εξασφαλίζει η μορφή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και αντιστοιχεί με την επιτάχυνση της προσαρμογής του δημόσιου χαρακτήρα των νοσοκομείων στους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών τους. Και ακριβώς αυτοί οι κανόνες λειτουργίας, εμπορευματοποίηση και επιχειρηματική λειτουργία, ορίμασαν στο πλαίσιο ακριβώς της μορφής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που τώρα αυτό το καθεστώς, αυτή η μορφή μάλλον του ΔΔΔ, του δημόσιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, είναι εμπόδιο, μπαίνει εμπόδιο, ενώ η μορφή των ιδιωτικού δικαίου νομικών προσώπων απελευθερώνει τη δυνατότητα παραπέρα εφαρμογής τους ακριβώς αυτών των στρατηγικών επιλογών της εμπορευματοποίησης και της επιχειρηματικής τους λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, όσοι ενδεχομένως υπερασπίζονται τα νομικά πρόσωπα αλλά και ταυτόχρονα την υγεία ως κόστος που πρέπει να εξορθολογιστεί, να νοικοκυρευτεί κτλ., ουσιαστικά κοροϊδεύουν το λαό, αφού αποσυνδέουν τη μορφή από το περιεχόμενο. Τη μορφή δηλαδή της δημόσιας μονάδας ή της νομικού προσώπου δηλαδή, ή το περιεχόμενο, από το περιεχόμενο λειτουργίας, δηλαδή τα επιχειρηματικά και εμπορευματικά κριτήρια λειτουργίας. Τώρα, η κυβέρνηση τι ισχυρίζεται? Ότι αυτό το κριτήριο λειτουργίας υπάρχει παντού. Αυτά ακούμε, αυτά διαβάζουμε, και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Μα ακριβώς με αυτά τα κριτήρια, με αυτό το κριτήριο, σε αρκετά καπιταλιστικά κράτη δεν καταργήθηκαν κλινικές, εργαστήρια, ακόμα και ολόκληρα νοσοκομεία. Διότι δεν εξασφάλιζαν τα απαιτούμενα έσοδα και σε αντίθεση με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Αντίστοιχα στη χώρα μας, στην Ελλάδα, δεν έχουμε αντίστοιχα κλεισίματα και συγχωνεύσεις μονάδων υγείας με το κριτήριο της χαμηλής πληρότητας, το θυμίζουμε αυτό εδώ και χρόνια. Με την έναρξη, αν θέλετε, της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, της πληρότητας λοιπόν, της επικάλυψης υπηρεσιών μεταξύ των μονάδων υγείας ή των κοντινών αποστάσεων και άλλα πολλά που έχουμε ακούσει. Κλεισίματα λοιπόν που συγχωνεύσεις όμως ο λαός μας βρήκε μπροστά του, με αρνητικό βέβαια τρόπο, με τις ανατηφόρες συνέπειες της πανδημίας από το COVID-19. Και εδώ τώρα η σύσταση του Παιδοογκολογικού Κέντρου ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αποτελεί συνέχεια, όπως είπαμε, του Παπαγεωργίου, του Ωνάσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Νοσοκομείου Σαντορίνης, αλλά και με τα τρία νοσοκομεία, Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης, Κομωτινής, Σπάρτης, παρά την προσωρινή ματέωση των διαγωνισμών τους, αποδεικνύοντας ότι συστηματικά επεκτείνεται η νομική αυτή μορφή. Στο πλαίσιο όμως ποιας πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετούν στην υγεία και η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και η οποία αντιστοιχεί με την πολιτική της και η παρούσα κυβέρνηση αντιστοιχεί την πολιτική της με τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν, το νοσοκομείο για παράδειγμα Σαντορίνης, ένα δείγμα ευελιξίας δηλαδή, πώς λειτουργεί? Με εποχική ενίσχυση μέσω αποσπάσεων προσωπικού από άλλες μονάδες υγείας, κυρίως για την κάλυψη των αναγκών ποιων? Ποιου? Του τουριστικού κεφαλαίου, της τουριστικής περιόδου. Και όχι με πλήρη στελέχωση για τις ανάγκες του πληθυσμού όλο τον χρόνο. Παράδειγμα άλλο, το Ωνάσιο, που και αυτό έχει δημόσιο χαρακτήρα. Άρα η λειτουργία του έχει πλήρη επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι εξετάσεις, οι επισκέψεις, οι εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία δεν πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τους ασθενείς. Ενώ υπάρχουν και τα γνωστά πακέτα πληρωμών για τους ασθενείς που θα χειρουργηθούν. Το βίωσα και εγώ ίδιος πριν μερικά χρόνια, ζητώντας υπηρεσίες υγείας στο Νάσιο. Είναι μια πραγματικότητα όμως. Ή αντίστοιχα επιπλέον πληρωμές για το αν χρειαστεί να αναβαθμίσουν τη θέση τους οι ασθενείς ή να έρθει το ραντεβού, αν θέλετε, πιο κοντά ή πιο κοντά από το πρωινό, οδηγώντας τα απογευματινά, με ό,τι αυτό σημαίνει για την τσέπη τους. Τώρα, παράλληλα, η κυβέρνηση τι λέει? Τι διατυμπανίζει? Ότι όλες οι υπηρεσίες, λέει, θα παρέχονται δωρεάν στους πολίτες, στους άπορους και στους ανασφάλιστους. Πρόκειται για χοντρό ψέμα.
Όλοι οι ασθενείς θα πληρώνουν τα νοσήρια μέσω του ΕΟΠΗ, που οι ίδιοι εργαζόμενοι όμως χρηματοδοτούν τον ΕΟΠΗ, μέσω των ασφαλιστικών εισφορώντων. Το κράτος που συμμετέχει στον ΕΟΠΗ. 100 εκατομμύρια μόνο για τους ανασφάλιστους που δεν φτάνουν ούτε για να εμβολιαστούν, αλλά και οι δαπάνες για τους ανασφάλιστους που παραπέμπονται στο νόμο που επιβαρύνει τον ΕΟΠΗ, δηλαδή τους ασφαλισμένους. Οι φτωχοί πληρώνουν για τους εξαθλιωμένους. Και άλλωστε στους πόρους της χρηματοδότησης του κέντρου πρώτα απ' όλα αναφέρονται τα έσοδα από τα νοσήλια. Αυτό αντιστοιχεί με την πολιτική περιορισμού και μηδενισμού της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες της περίθαλψης των ασθενών. Δεύτερον, η αναφορά στο νομοσχέδιο για τα έσοδα πέραν των νοσηλείων από συναφείς όπως αναφέρεται μέσα σε ιατρικές πράξεις, τι αφήνει κατά τη γνώμη μας ανοιχτό? Το ζήτημα των άμεσων πληρωμών των ασθενών και των οικογενειών τους για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα νοσήλια και στην αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Αντίστοιχα, έσοδα προβλέπονται από συνέδρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κτλ. Έσοδα από ερευνητικά πρωτόκολλα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα βασικό ζήτημα κατά τη γνώμη μας. Σε αυτό το εξειδικευμένο κέντρο θα γίνονται μελέτες και έρευνες οι οποίες αφορούν την υγεία του παιδικού πληθυσμού και μάλιστα των σοβαρών διαταραχών που προκύπτουν για τη ζωή των παιδιών. Τώρα, αυτές οι έρευνες και μελέτες όμως από τις οποίες θα προκύπτουν και προκύπτουν νέα πάντα επιστημονικά επιτεύγματα θα αποτελούν τι? Πατέντες των ερευνητών του ίδιου του κέντρου και φυσικά της όποιας ιδιωτικής φαρμακοβιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή τους θα γίνεται με όρους αγοράς, το οποίο είναι ένα και επιπλέον στοιχείο ακριβώς αυτού του συστήματος, αυτής της απειλής της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Έτσι, για παράδειγμα, στον τομέα της έρευνας νέων θεραπευτικών μεθόδων, δώστε μου λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, νέων μεθόδων υπάρχει έντονη δραστηριότητα διεθνώς. Για νοσοθεραπείες, για γονιδιακές θεραπείες, για εξατομικευμένη φαρμακευτική θεραπεία, μέθοδοι που αποτελούν πεδίο σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στις φαρμακομηχανίες. Είναι το λεγόμενο μέρος, η λεγόμενη καινοτομία. Το αποτέλεσμα όμως της οποίας θα αποτελεί πατέντα αυτών ακριβώς των επιχειρηματικών ομίλων. Και φυσικά νέα παιδεία υψηλής κερδοφορίας τους. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο ογκολογικό κέντρο με τη μορφή που μπαίνει μέσα από το νομοσχέδιο εξασφαλίζει την μοναδικότητα και αποκλειστικότητα στον τομέα του παιδικού καρκίνου, απορροφώντας τα σχετικά τμήματα των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων, τις δύο κλινικές, συνεπώς και την αποκλειστικότητα στον τομέα της έρευνας, την οποία θα εξασφαλίζει πρόσθετα έσοδα. Ουσιαστικά τα προνόμια που του παρέχονται στη λειτουργία του και στην αποστολή του το διαμορφώνουν ως ένα πανίσχυρο κρίκο της έρευνας και καινοτομίας προς όφελος της φαρμακοβιομηχανίας. Στην ουσία λοιπόν, τι διαμορφώνεται με το νομοσχέδιο αυτό? Ένα κέντρο που θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία του λαού για το προσωπικό του μέσω του Υπουργείου Υγείας, θα αποζημιώνεται από το λαό για τις εργασίες του έμεσα μέσω του ΕΟΠΗ και άμεσα για τις λεγόμενες, όπως αναφέρεται και μέσα, σχετικές ιατρικές πράξεις. Όμως το πεδίο της έρευνας και των μελετών στους ασθενείς που θα περιθάλπτει θα αποτελεί ιδιοκτησία του κέντρου και φυσικά των φαρμακοβιομηχανιών που θα τις αγοράζουν. Τρίτο ζήτημα. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ότι το δημόσιο θα έχει τον έλεγχο του κέντρου και την πλειοψηφία. Αλήθεια είναι αυτό? Ποιον έλεγχο όμως? Προφανώς το κράτος, η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους, τους τέσσερις εκπροσώπους του ΔΣΟΥ υπό τον πρόεδρο, του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τον πρόεδρο και άλλα δύο μέλη που ορίζονται από το κοινοφελές ίδρυμα θα ελέγχουν τι? Την αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου. Σύμφωνα όμως με τους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών του. Και άλλωστε, ακριβώς αυτό το εχθρικό κράτος για τα εχθρικά συμφέροντα για το λαό, για τους εργαζόμενους, για τους νοσηλευόμενους, αν θέλετε, για τους ασθενείς και υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων θα υπηρετούν και οι εκπρόσωποι των διοικητικών συμβουλίων, εναρμονισμένοι πλήρως στην πολιτική σε αυτήν την πολιτική. Κλείνω. Το γεγονός λοιπόν ότι η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας και το Κοινοφιλές Ίδρυμα αξιοποιούν τον ευαίσθητο τομέα του παιδικού καρκίνου, τα σύνθετα προβλήματα των οικογενειών παιδιών με καρκίνο, προκειμένου να αποκτήσουν και την κοινωνική ανοχή για τις αντιλαϊκές επιδιώξεις τους, αποδεικνύει ότι είστε αδίστακτοι, γιατί όντως αδίστακτο και αντιλαϊκό φυσικά είναι το σύστημα που υπηρετείτε. Εμείς απορρίπτουμε το νομοσχέδιο, είναι αυτονόητο, το καταγγέλουμε, ζητούμε την απόσυρσή του. Και κλείνουμε τούτο, κύριε Πρόεδρε, ότι ένα πρόσθετο στοιχείο που επιβεβαιώνει, αν θέλετε, τις οδυνηρές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης των μονάδων υγείας, του κριτηρίου δηλαδή της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στη λειτουργία τους, είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής στην περίπτωση των τρένων στα Τέμπη, που και εκεί αποδείχθηκε ότι τα ίδια κριτήρια ορίμασαν και δημιούργησαν το πολύ νεκρό έγκλημα. Πρόκειται λοιπόν για τα κριτήρια ανάπτυξης αυτού του σάπιου συστήματος, που οι λαϊκές ανάγκες έως ακόμα και η ανθρώπινη ζωή μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Με αυτά τα υλικά έχει συγκροτηθεί και το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά το ογκολογικό κέντρο, το οποίο η λειτουργία του θα έχει στον τομέα του την ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση αλλά και τα ίδια αποτελέσματα. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Φυσικά για τα υπόλοιπα τμήματα του νομοσχέδιου θα τοποθετηθούμε στις επόμενες επιτροπές. Ευχαριστώ.